Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα ταξιδέψαμε στη Δυτική Κορινθία, στο όμορφο Ξυλόκαστρο, στην πολύ όμορφη αυτή περιοχή που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, στον Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης. Εδώ το πολιτικό σκηνικό δείχνει για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια να είναι λίγο παράξενο. Γιατί? Θα το καταλάβετε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Έχουμε κοντά μας και επισκεφθήκαμε το εκλογικό κέντρο του κυρίου Ανδρέα Ζάρου, επικεφαλής στη Συμπολιτεία Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος. Κύριε Ζάρου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις μαζί μας και θα μου επιτρέψεις να σου μιλήσεις στον ελληνικό, γιατί είπαμε τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό έχουν αλλάξει. Καλύτερο. Και πρέπει να αλλάξει ακόμα και αυτό. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να ξεχάσουμε το πληθυντικό στον δήμαρχο, να το βλέπουμε σαν άνθρωπο δικό μας. Γιατί είναι ένας από εμάς. Και πηγαίνει σε αυτή τη θέση, εκλέγεται, η άποψή μου, εκλέγεται για να μας εκπροσωπήσει, επειδή δεν μπορεί να πάει όλος ο Δήμος να διοικεί το Δήμο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτό το δίθεν της προεκλογικής περίοδου, της απόστασης, της σοβαροφάνειας. Κάποια πράγματα τα οποία εμείς στην πολιτεία προσπαθούμε να τα κρατήσουμε μακριά. Είναι προεκλογική περίοδος. Ξέρω ότι πολλά πράγματα ακούγονται από τον κόσμο σαν ψέματα, αλλά πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός να αντιληφθούν όλοι ότι πολύ σύντομα θα αναγκαστούμε να τα κάνουμε πράξη. Οπότε λίγα λόγια, σταράτα, στον ελληνικό, απλά, και η πραγματικότητα από 1η Σεπτέμβρη θα είναι σκληρή. Ανδρέα, η Συμπολιτεία έκανε την εμφάνισή της το 10. Το 2010. Έτσι, και πήγατε πάρα πολύ καλά στην πρώτη παρουσία σας στα δημοτικά πράγματα. Με την ένωση... Πάλι επικεφαλής εσύ. Ναι. Με την ένωση των δύο Δήμων, του Ξυλοκάστρου και Ευρωστήνης, προέκυψε η Συμπολιτεία από μια κίνηση που υπήρχε στο Ξυλόκαστρο και από πολλούς φίλους που μπήκαν από την Ευρωστήνη και από το Ξυλόκαστρο και σχηματίστηκε η Συμπολιτεία. Έχουμε μια πορεία όλοι μας, όλα τα στελέχη της Συμπολιτείας, μακρά στην αυτοδιοίκηση. Και τώρα με τη μεγάλη διεύρυνση που έγινε το 2014, είμαστε άνθρωποι, ένα μείγμα ανθρώπων, νέων, που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο πολιτικό σκηνικό, στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Είμαστε περίπου 50-50. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί από παλιά, είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, είτε ήταν υποψήφοι. Το παρήγορο είναι ότι για πρώτη φορά, από τότε που ασχολούμαι εγώ, βλέπω την αναλογία σε νέους ανθρώπους, σε ανθρώπους από 20 μέχρι 40, να πλησιάζει το 30% στο συνδυασμό μας. Είναι 35 άνθρωποι κάτω από 35. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Από τους 130, οι 35 άνθρωποι είναι κάτω από τα 35 και αυτό προσωπικά εμένα μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Αυτό ίσως οφείλεται και σε εσένα, Ανδρέα, γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος και λογικά να βρίσκεσαι λίγο πιο κοντά στους νέους και έτσι έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νέους να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τη δυνατότητα τη δίνεις και απλά πρέπει να σε εμπιστευτούν οι νέοι και να καταλάβουν ότι όταν τους δίνεις χώρο, δεν τους το δίνει για τις εκλογές, για να πάρεις τους ψήφους, τις ψήφους της ηλικίας. Και όταν βάζεις μέσα στο συνδυασμό σου νέους ανθρώπους, αποκλείεις με κάποιο τρόπο τους παράγοντες, τους παραδοσιακούς και... Τους κομματάρχες. Ναι, τους τοπικούς παράγοντες, γιατί πια γινόμαστε παράγοντες με την πολλή ενασχόληση και καταλαβαίνουν ότι αυτός ο χώρος που τους δίνεται δεν είναι πλασματικός ούτε προεκλογικός και ότι είναι χώρος ο οποίος θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούν, νομίζω ότι είναι το πιο παρήγορο και το πιο αισιόδοξο πράγμα σε αυτές τις εκλογές για τη Συμπολιτεία. Είναι μια πολύ δυναμική παρέμβαση, το που οφείλεται και στην αποχώρηση και των δύο παραδοσιακών. Για μίλησε μας λίγο για αυτό. Πώς φαίνεται, δηλαδή, μετά από 28 χρόνια και μετά από δύο δημάρχους, φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ναι, αποσύρονται ταυτόχρονα οι δύο δήμαρχοι Ξυλοκάστρου, του μισού Δήμου. Ο κύριος Κούρας και ο κύριος Κλαδούχος, 16 και 12 χρόνια αντίστοιχα. Αυτό από μόνο του αλλάζει το σκηνικό τελείως. Βάζει άλλους ανθρώπους στο κόλπο, γιατί αυτοί, όσο να το κάνεις, μετά από τόσα χρόνια ήταν πολύ βαρύ το πέπλο στους χώρους τους. Δέσμευαν κόσμο, δεν φύτρωναν και πολλά φιντάνια γύρω τους, αλλά τώρα με την αποχώρησή τους πιστεύω ότι δίνεται μια ευκαιρία σε πολύ κόσμο να εκφραστεί και το βλέπουμε ότι οι συνδυασμοί έγιναν 5 αμέσως και έδωσε και βήμα σε άλλους ανθρώπους. Η Συμπολιτεία βέβαια υπήρχε, δεν εξαρτιέται από το
από αυτό. Απλά. Νομίζω ότι είναι και ο μόνος συνδυασμός που παραμένει ο ίδιος από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Εμείς και το ΚΚΕ με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Απλά αυτοί άλλαξαν επικεφαλής. Αυτό το σκηνικό από μόνο του είναι αισιόδοξο. Γιατί όσο να το κάνεις μετά από τόσα χρόνια και τόσες τετραετίες, δημιουργούνται τοπικά καθεστώτα. Έχουμε πει ότι πρέπει οι θητείες να μην είναι τόσες πολλές. Αφού δεν το προβλέπει ο νόμος, εμείς έχουμε προτείνει να το εφαρμόσουμε. Να δεσμευτούμε κι όλοι. Οι υποψήφοι τους προτείναμε να δεσμευτούμε. Δύο θητείες και τώρα που έγινε πενταετία είναι υπεραρκετές. Νομίζω ότι είναι γλυκιά η καρέκλα. Οπότε όσο περνάει ο καιρός και βιώνεις την καρέκλα του Δημάρχου, τόσο πιο πολύ σ' αρέσει και θες να την κρατήσεις. Καλό είναι αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι. Γιατί μου λένε ότι αν ένας καλός Δήμαρχος είναι αποδεκτός από την κοινωνία, γιατί να μην κάτσει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ένας καλός Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος βγάζει και καλούς συνεργάτες και βγάζει διαδόχους. Δεν είμαστε μια κίνηση προσωποπαγής. Θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα. Και για να συνεχίσω από εκεί που είχα μείνει για τους νέους ανθρώπους, το παρήγορο είναι ότι όλοι, και το αισιόδοξο είναι ότι όλοι θέλουν να συνεχίσουν μετά, εκλεγούν δεν εκλεγούν. Είμαστε μια ομάδα 50 υποψήφιων δημοτικών συμβούλων. Εάν κερδίσουμε θα εκλεγούν οι 16, αλλά έχουν δεσμευτεί όλοι ότι αυτοί οι 50 θα βοηθήσουν από διάφορα πόστα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το έλεγα πάντα. Αν αφήσουμε τους 27 στο Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, ειδικά αυτή την εποχή της κρίσης, δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε χαρακτηριστικά ότι delivery στο σπίτι, η ανάπτυξη και η επιτυχία δεν έρχεται και λύση των προβλημάτων. Απλά είναι, ο κόσμος είναι δύσπιστος απέναντι στις εξουσίες. Σου λέει προεκλογικά, μου λέει να συμμετέχω και μετεκλογικά. Το κοινό παράπονο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε εκλογικές αναμετρήσεις λόγω επαγγέλματος είναι αυτό που μου λένε. Δηλαδή ότι έχουν το παράπονο ότι ο Δήμαρχος όταν εκλέχθηκε τους ξέχασε. Mm-hmm. Και τους θυμήθηκε την επόμενη φορά που θα τους χρειαζόταν πάλι στο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό. Και λέγαμε πάντα ότι τόπος στα νιάτα. Να λοιπόν, μου λες αυτή τη στιγμή ότι αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός σας το κάνει αυτό στην πράξη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μακάρι να είναι έτσι για το καλό τόπο έτσι. Γιατί είναι καιρός να πάρουν την κατάσταση της περιοχής τους τα νιάτα. Όταν προτείνεις 50 ανθρώπους και άλλους 80 σε χωριά, σε τοπικές κοινότητες, όταν προτείνεις 50 ανθρώπους όπου ο κόσμος θα ψηφίσει και δεν υπάρχουν μέσα παραδοσιακοί παράγοντες, υπάρχουν νέοι, υπάρχουν και μεγαλύτεροι, πιο έμπειροι, αλλά ορεξάτοι για να δουλέψουν. Πιστεύω ότι μπορούν οι πολίτες να διαλέξουν ένα μείγμα από αυτή την ομάδα, το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό, και θα είναι και αυτό το οποίο θα αναλάβει τις τύχες του Δήμου σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Δεν υποσχόμαστε μεγάλα πράγματα, αλλά υποσχόμαστε ότι με ένα σχέδιο, εμείς το ονομάζουμε σχέδιο Α το πρόγραμμά μας, το οποίο το εκπονούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με ένα σχέδιο και με τη συμμετοχή όλων, γιατί το Ξυλόκαστρο και η Ευρωστήνη έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε που μένουν εδώ, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, όπου μπορούν να βοηθήσουν και να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου. Δεν πιστεύουμε ότι ένα μικρό κομμάτι σε μια περιοχή της Ελλάδας θα είναι ευτυχισμένο και η κρίση θα χτυπήσει όλη την Ελλάδα, αλλά πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε τοπικά, με το σχέδιό μας και με την εκμετάλλευση των τοπικών πλεονεκτημάτων, να δώσουμε μια αλλοιώθηση στην τοπική οικονομία. Η συμπολιτεία Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης νομίζω έχει ένα ακόμα όπλο, επιπλέον όπλο. Είναι η εμπειρία σας που αποκτήσατε αυτά τα 3,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα ξέρετε τα πράγματα από μέσα. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτός ο Δήμος. Αν μιλάτε για μένα προσωπικά, ναι. Εγώ από τον 1996 που κατέβηκα, επέστρεψα στο Ξυλόκαστρο, παρακολουθώ όλα τα Δημοτικά Συμβούλια. Και δεν παρακολουθώ μόνο τώρα που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Υπάρχει εμπειρία. Υπάρχουν και άλλα έμπειρα στελέχη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το πλεονέκτημά μας. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι παίζουμε ομαδικά. Παίζουμε ομαδικά γιατί έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος θα λύσει προβλήματα. Έχει σημασία να εμπιστεύεσαι τον επικεφαλής και αυτό έχουμε καταφέρει εμείς στη πολιτεία. Έχω καταφέρει να συμμετέχουν και να είναι μαζί σε μια παράταξη άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με κοινή πολιτική στόχευση βέβαια,
Δεν είμαστε πολιτικός αχταρμάς, έχουμε ούτε θολός αχταρμάς, έχουμε σαφή πολιτικά κριτήρια απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει και θα το συζητήσουμε. Και πιστεύω ότι καταφέρνω να συγκεράσω και να έχουμε μια συνισταμένη, πολύ αποτελεσματική και πολύ δυναμική προς τα μπρος. Μαζί με τα παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί από το 2002, μαζί με καινούριους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στην πορεία και μαζί με τη μεγάλη διεύρυνση που έγινε τώρα, γιατί τώρα έγινε ένας διπλασιασμός των υποψηφίων από το 2010, είναι η διπλάσια ακριβώς, και αυτό μας δίνει μεγάλη όθηση και μεγάλη δυναμική για να διεκδικήσουμε το Δήμο και να είμαστε πολύ κοντά στο να αναλάβουμε την τύχη του Δήμου στα χέρια μας σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ανδρέα Ζάρο, μίλησες πριν ότι ο συνδυασμός σας δεν είναι πολιτικός αχταρμάς. Ο συνδυασμός σας έχει χρώμα ή χρώματα? Δεν είναι κομματική παράταξη. Δηλαδή η συμπολιτεία, οι ψήφοι που θα πάρει η συμπολιτεία δεν θα πιστωθούν σε κανένα συγκεκριμένο κόμμα. Απλά έχει, όταν εννοώ πολιτική στόχευση και έχω πολιτικά κριτήρια, όχι κομματικά. Αλλά θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας σε αυτή τη λέλαπα των μνημονίων και των ιδιωτικοποιήσεων η οποία έχει πέσει στη χώρα. Θα υπερασπιστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τραβάνε τα πάνδυνα από τα μνημόνια και θα προσπαθήσουμε να τους οργανώσουμε έτσι και να συμμετέχουν έτσι ώστε να αναστρέψουμε τέτοια πράγματα και να ανατρέψουμε τέτοια πράγματα. Πιστεύουμε ότι αν καταφέρουμε μαζί με τους άλλους δήμους, τους όμορους δήμους, να συνεργαστούμε και να εφαρμόσουμε αυτό που λέμε στο σχέδιο Α, το τόξο του Κορινθιακού για πολλά μεγάλα προβλήματα, ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να αλλάξουμε πράγματα. Να μην δεχόμαστε ότι ό,τι έρχεται από πάνω είναι δεδομένο, μαζί με τους δήμους, τους υπόλοιπους της Κορινθίας, να διαχειριστούμε προβλήματα και να αλλάξουμε πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται όταν δεν αντιδρά ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε απάντηση και στο ένα και στο άλλο. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι διαδημοτικά. Κάποιοι αποφάσισαν να χαράξουν μια γραμμή και να πούνε ότι εδώ χωρίζονται οι Δήμοι, αλλά δεν είναι διαφορετικά τα προβλήματά μας από τους Οικειώνιους ή από την Αιγιάλια. Έχουμε ίδια προβλήματα. Η διάβρωση, τα σκουπίδια, το κλείσιμο των υπηρεσιών, η κατάρρευση των κοινωνικών δομών, παιδείας, υγείας. Αυτά μπορούν πολλοί Δήμοι μαζί να διεκδικήσουν λύσεις και να καταφέρουν πράγματα. Πώς οραματίζεις αύριο τον Δήμο Ξυλοκάστρο Βρεστίνης? Τι είναι αυτό που θα προσπαθήσεις να αλλάξεις με το που θα εκλεγεί Δημοτική Αρχή? Το πρώτο που θα προσπαθήσω να αλλάξω είναι να βάλω στο παιχνίδι πολύ περισσότερους από ό,τι είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι το έπαιζαν λίγοι. Μονοψήφιος αριθμός. Εγώ θα κοιτάξω να γίνει διψήφιος, τριψήφιος. Να είναι πολλοί στην ομάδα διακυβέρνησης. Να δώσω χώρο σε ανθρώπους. Να δώσω αρμοδιότητες σε όλες τις τοπικές κοινότητες και στους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων. Να εκμεταλλευτώ στο έπακρο αυτά τα προνόμια που μου δίνει ο νόμος. Να δίνω ταμείο σε κάθε κοινότητα. Να δίνω αρμοδιότητες σε κάθε κοινότητα. Να τους κάνω συμμέτοχους στα προβλήματα. Να προσπαθήσω να αλλάξω νοοτροπίες και αυτό θα γίνει μόνο όταν καταλάβουν ότι αλλάζει, όχι στα λόγια. Τώρα ακούγεται και όλοι το αντιμετωπίζουν δύσπιστα. Βέβαια, αυτοί που ξέρουν τις παρεμβάσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων ξέρουν. Έχω δώσει μάχες για να πάρουν την πάγια προκαταβολή, ένα μικροταμείο για κάθε κοινότητα, να έχουν λόγο στον προϋπολογισμό, να ιδρυθεί το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να λειτουργεί η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, να βάλω ανθρώπους στο κόλπο, καλλιτέχνες, ανθρώπους του πολιτισμού της περιοχής, να γίνει η όσμωση μεταξύ Ευρωστήνης και Ξυλοκάστρου, που ακόμα δυστυχώς νομίζουν ότι είμαστε ανταγωνιστές και ότι οι από εδώ ρίχνουν τους από εκεί, ενώ όλοι είμαστε μέσα σε ένα ίδιο καζάνι και βράζουμε σε δυνατή φωτιά. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πρώτο. Να βάλω πολλούς στο παιχνίδι. Να δουλεύουν πολλοί για το Δήμο. Στο κέντρο των αποφάσεων. Ναι. Και αυτό θα γίνει μόνο στην πράξη. Δηλαδή μόλις καταλάβουν αυτοί ότι αυτό που λέω το εννοώ. Γιατί όταν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι όλα προαποφασισμένα και δεν έχει αλλάξει ποτέ μια απόφαση,